Για άλλη μια χρονιά, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εντυπωσιάζει με την παρουσία του στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες συναντούν την τεχνολογία σε μια σειρά από project που ως βασικό στόχο έχουν να προσφέρουν προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες εντός αλλά και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Εννοείται ότι είναι πολύ λογικό να είναι πλήρως προσβάσιμος όχι μόνο τα κοφά άτομα στην κοινότητα την ακαδημαϊκή και περαιτέρω στην κοινωνία, αλλά για όλα τα άτομα. Αλλιώς δεν μιλάμε για ισότητα. Τα πορίσματα μιας ευρωπαϊκής έρευνας στην οποία συμμετέχει το ΠΑΜΑΚ, ένα παιχνίδι για παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων, αλλά και μια πρωτοποριακή εφαρμογή για την εξυπηρέτηση των κοφών φοιτητών, είναι μερικά από όσα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ στο περίπτερο 14 της Ακαδημία, ενώ το παρόν δίνουν και οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα βασικής έρευνας από ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είμαστε εταίροι μαζί με άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Αγγλία, η Γερμανία, η Σουηδία και άλλα, γύρω από την ακουστική αποκατάσταση των παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα. Οπότε τα αποτελέσματα της έρευνας δείξανε πώς τα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα βοηθούνται από την τεχνολογία προκειμένου να αντιληφθούν λέξεις και να αποκτήσουν το λεξιλόγιο. Απαρτίζεται από ένα κινητό και έχει και μία μάσκα όπου το παιδάκι μέσα μπαίνει και πλογείται σε δυσδιάστατο χώρο και έτσι μπορεί να κάνει ασκήσεις όπου ακούει και αναγνωρίζει με το βλέμμα μόνο τα διάφορα ζωάκια ακούγοντας πώς φωνάζουν τα ζωάκια και τις λέξεις τους, τα ονόματά τους. Είναι μια εφαρμογή η οποία λαμβάνει εντολές είτε φωνητικές είτε γραπτές και βγάζει σαν έξοδο την ελληνική νοηματική γλώσσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πάει ένας κοφός φοιτητής και ζητάει ένα πάσο και η γραμματεία, μιλώντας σε αυτή την εφαρμογή, λέει στον κοφό φοιτητή τι δικαιολογητικά θέλει, ένα πιστοποιητικό κοινωνικής κατάστασης, δεν ξέρω τι άλλο, και όλα αυτές οι πληροφορίες βγαίνουν προς τον κοφό φοιτητή στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ο εκδοτικός μας οίκος συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία σε εποχές οι οποίες είναι δύσκολες και για το βιβλίο. Με πλούσιο υλικό βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος και το εργαστήριο ρομποτικής του ΠΑΜΑΚ. Ρομπότ που χορεύουν, περπατούν και αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες της έκθεσης κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το εργαστήριο ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί τον χώρο στον οποίο η τεχνολογία συνυπάρχει αρμονικά με τις κοινωνικές επιστήμες και έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Είμαστε στην Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με στόχο να είναι ένας χώρος που σαν puzzle έρχονται να δέσουν και να λειτουργήσουν διάφορες δράσεις. Από τον η απλή περίπτωση τμήματα, μαθήματα ρομποτικής για μικρά παιδιά. Μπορώ να κάνω δραστηριότητες με στόχο να αποκτήσω δεξιότητες, με στόχο να υπάρχει ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τις οντότητες που είναι πάνω στο τραπέζι για να πετύχω και να μάθω κάποιους άλλους γνωστικούς στόχους, ακόμα και να προσεγγίσω θέματα ιστορίας και γλώσσας. Ο χώρος που είμαστε είναι ο χώρος των ανθρωπιστικών εφαρμογών της ρομποτικής και της τεχνολογίας. Ζωτική σημασία κρίνεται η παρουσία των πανεπιστημίων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αλλά και να γνωστοποιήσουν στο ευρύ κοινό την σημαντική τους δουλειά. Να κεντρήσουμε, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον του κοινού για διάφορα πραγματικά θέματα, από μεταπτυχιακά προγράμματα, τομείς της επιστήμης που υπάρχουν και που το κοινό δεν γνωρίζει. Είναι μεγάλη η επαφή που είχαμε με το κοινό και είναι απαραίτητη αυτή η παρουσία των πανεπιστημίων. Καμιά φορά η έρευνα κινείται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα αναφορικά με το τι γνωρίζει ένας άνθρωπος της κοινωνίας μας, αν δεν είναι ο ειδικός αυτός επιστήμονας, και αυτή η έκθεση δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν. Τόσο ο κόσμος ενημερώνεται και έχει ευκαιρία να δει θέματα που πολλές φορές είναι κατευθείαν από τα εργαστήρια, αλλά δύσκολο να τα συναντήσεις. Άλλες φορές για τα ίδια τα πανεπιστήμια είναι ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να έχουν, να γνωστοποιήσουν και να τραβήξουν τον κόσμο προς αυτά που τα ίδια πραγματοποιούν. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και έχουμε και την ευκαιρία και μεταξύ μας τα πανεπιστήμια να επικοινωνήσουμε πιο εύκολα και πιο άμεσα. Το στάν του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα βρίσκεται στο περίπτερο 14 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έως και την Κυριακή.